Είναι αλήθεια ότι οι ιδιωτικοποίησεις είναι στο πνεύμα και το γράμμα της αντιλαϊκής πολιτικής σας. Μάλιστα, επειδή είναι προεκλογική περίοδος, έχετε ανεβάσει τις ταχύτητες σε πολύ ψηλό βαθμό. Γιατί το κάνετε? Μα γιατί θέλετε να δώσετε στους μεγαλοεπιχειρηματίες νέα πεδία κερδοφορίας, γιατί αυτούς ευνοείτε και όχι τις ανάγκες του λαού. Τους ενισχύετε και εν όψη της νέας καπιταλιστικής κρίσης που δείχνει τα δόντια της με την κατάρρευση δύο αμερικάνικων τραπεζών και της ελβετικής, αλλά και των συνεπειών που θα έχουν, γιατί πάλι οι κρίσεις αυτές από τις πλάτες του λαού θα βγουν. Τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων τις ζούμε και μέσα από το πολύ νεκρό έγκλημα στα Τέμπη και που προσπαθείτε να συγκαλύψετε κυβέρνηση και αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και κυρίως την αιτία που είναι η πολιτική απελευθέρωση που υπηρέτησαν και υπηρετούν να αλλάξει κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απειλώντας καθημερινά την ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό και τα συνθήματα των κινητοποιήσεων να μπουν στο στόχαστρο οι πραγματικές αιτίες και ένοχοι που ευθύνονται για αυτό το έγκλημα, αυτό ζητάνε. Ώστε να μην περιμένουμε το επόμενο έγκλημα που οδηγούν οι ράγες του κέρδους. Γι' αυτό το χειρότερο είναι η αθώωση των πραγματικών ενόχων και η επιδίωξη συνέχισης και επιτάχυνσης της ίδιας ακριβώς πολιτικής που προκάλεσε το έγκλημα, όπως επεδίωξε με τη χθεσινή του ομιλία ο Πρωθυπουργός. Τα αναφέρω γιατί και μέσα από αυτό το νομοσχέδιο που αφορά τον Ελγό Δήμητρα είναι εμφανές ότι έρχεστε να κωδικοποιήσετε και να εμβαθύνετε τη λειτουργία του ΕΛΓΟ με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια που θα ιδιωτικοποιήσουν αρμοδιότητες της αγροτικής έρευνας και τον έλεγχο τροφίμων. Κωδικοποιείτε σε αντιδραστική κατεύθυνση αρμοδιότητες που άπτονται στην αύξηση της κερδοφορίας των μονοπωλίων άμεσα και έμεσα του τομέα της αγροδιατροφής, ευνοώντας μεταποιητές και μπόρους. Τέτοιου είδους στρατηγική και λειτουργία υλοποιείται και με τη σημερινή κατάσταση, όμως κάνετε ένα επιπλέον πολύ μεγάλο βήμα με το παρόνομο σχέδιο που αναβαθμίζεται και θεσμικά αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Ο οργανισμός προήλθε το 2011 από τη συγχώνευση 4 νομικών προσώπων κατά πέτηση των μνημονίων που ψηφίσατε όλοι σας. Ωστόσο, η συγχώνευση πολύ διαφορετικών ως προς το αντικείμενο οργανισμών, αγροτική έρευνα, αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, έλεγχη ποιότητας και γνησιότητας των αγροτικών προϊόντων και ούτω καθεξής, οδήγησαν τελικά στην υποβάθμισή τους. Και με το παρόνομο σχέδιο αυτό το συνεχίζεται ακόμα πιο πολύ. Σε σημείο που όλοι οι συλλογικοί φορείς των εργαζομένων του ΕΛΓΟ, ο Σύλλογος Εργαζομένων, η Ένωση Ερευνητών κλπ, να ζητούν την απόσυρσή του, γιατί δεν επιδέχεται βελτιώσεις και μεροληπτεί υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων, όπως λένε και γράφουνε. Επίσης, για το προσωπικό του οργανισμού, κατά τη μεταφορά του στο νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, δεν διασφαλίζεται κανένα από τα κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα, αντίθετα, θα βρεθούν σε παρόμοια κατάσταση όπως αυτές που ζήσανε τα πρώτα χρόνια των μνημονιακών αναδιαρθρώσεων του δημόσιου τομέα, δηλαδή απώλεια θέσεων εργασίας και εργασιακών δικαιωμάτων και άλλα.
Ναι, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δυνατότητες ιδιωτικοποίησης αρμοδιοτήτων, όπως η εγχώρηση των ελέγχων για τα ΠΟΠ και ΠΚΕ προϊόντα σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς θα μπορούν να εντάσσονται στο Μητρό Ελεκτών Εμπειρογνωμόνων. Είσοδο επίσης ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης στην παροχή των προγραμμάτων συνεχιζόμενης αγροτικής επαγγελματικής κατάρτισης μέσω συνεργασίας με τα αγροτικά κέντρα επιμόρφωσης και διαβίου μάθησης του ΕΛΓΟ. Η παραπέρα εμβάθυνση λειτουργίας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια είναι χαρακτηριστική, αφού οι οικονομικοί πόροι, εκτός από την κρατική χρηματοδότηση, που και σήμερα δεν καλύπτει ούτε κάνουν το 100% της μισθοδοσίας του προσωπικού του ΕΛΓΟ. Ωστόσο, περιλαμβάνεται σε αυτό το νομοσχέδιο ένας εκτενέστατος κατάλογος πηγών με χορηγήσεις, συμπράξεις με ιδιώτες, πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών και ούτω καθεξής. Αλλά και λειτουργία ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας στη διεύθυνση έρευνας, που παραπέμπει στον νόμο Κεραμέως για τα πανεπιστήμια που έχει ξεσηκώσει όλο τον κόσμο. Η έμεση εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομήλων της αγροδιατροφής κωδικοποιείται με τη λειτουργία της διεύθυνσης έρευνας, η οποία θα λειτουργεί σαν ένα ευέλικτο και άμεσα διαθέσιμο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για τα μονοπόλια της αγροδιατροφής. Αυτό το χαρακτήρα είχε αποσύστασης του ΕΛΓΟ, είναι του πρώην Εθιάγη, αλλά τώρα ολοκληρώνεται με την πλήρη κωδικοποίηση που κάνετε. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ότι η ίδια η διοίκηση του ΕΛΓΟ μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες στον ΕΛΓΟ, εμβαθύνοντας τον επιτελικό χαρακτήρα του κράτους σε αντιδραστική κατεύθυνση, δεδομένου ότι μια νέα ανάγκη της αγοράς θα μπορεί άμεσα και γρήγορα με μια απλή απόφαση του ΔΣ να ανατίθεται στον ΕΛΓΟ και να υλοποιείται από τις μονάδες του ΕΛΓΟ. Βλέπετε, για τις ανάγκες του κεφαλαίου δράτε πάρα πολύ γρήγορα. Για τις ανάγκες του λαού τις ποδοπατάτε. Θεσμοθετείται λοιπόν η παρέμβαση παραγόντων της αγοράς σε όργανο χάραξης στρατηγικής που θα έχει ο ΕΛΓΟ, αλλά και αξιολόγησης μονάδων του. Στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, 2 από τα 7 μέλη θα είναι από την αγορά αγροδιατροφής. Στο σημερινό αντίστοιχο όργανο, που είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο, όλα τα μέλη είναι ακαδημαϊκοί ή ερευνητές. Ωστόσο, αυτό που είναι προκλητικά κατακριτέο είναι οι συνθήκες εργασίας που θα επιδεινωθούν, αφού ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας θα καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα. Θα αφορά τόσο τη διάρθρωση μονάδων, Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, Κέντρα Αγροτικής Εκπαίδευσης κλπ, όσο και το οργανόγραμμα. Ο ΕΛΓΟ θα κληθεί να λειτουργήσει με αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, με τον υφιστάμενο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, αν και δημιουργούνται νέες διευθύνσεις και αυτοτελή γραφεία, χωρίς να προβλέπεται καμιά αύξηση των οργανικών θέσεων για να στελεχωθούν αυτές. Το ήδη ελλιπές προσωπικό, 20% κενές θέσεις, θα κληθεί να στελεχώσει και τις νέες διευθύνσεις γραφεία με αντικείμενα, με αντικειμενική αύξηση του φόρτου και της εντατικοποίησης της εργασίας. Ή θα τα αναθέσετε σε ιδιώτες, καθόλου απίθανο. Αλλά και το διαχειριστικό σχέδιο του παραδοσιακού ελαιώνα άμφισσας δεν έχει στόχο να στηρίξει τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής, που πολλοί είναι με μικρές εκμεταλλεύσεις, αλλά προωθείται την ενοποίηση της παραγωγής και συγκέντρωσή της. Ο παραδοσιακός ελαιώνας της άμφισσας κάει και 2 φορές, με τελευταία την πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2022, προκαλώντας θλίψη αλλά και οργή στους κατοίκους της Φωκίδας. Αυτό εκφράστηκε και από τους φορείς που καλέστηκαν στην Επιτροπή.
αφού ακόμα δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση της πυρασφάλειας αλλά και άρδευσης του ελαιώνα, ούτε και αποζημιώσεις έχουν δοθεί. Τα ερωτήματα που τέθηκαν στην ακρόαση των φορέων ήταν αμήλικτα. Πότε θα ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα άρδευσης που να παρέχουν φτηνό νερό στους καλλιεργητές, πότε θα εξασφαλιστεί η στελέχωση της πυροσβεστικής ή ακόμα της ΔΑΟΚΑ, ώστε να μην επαναληφθεί η καταστροφή. Γιατί είναι πραγματικά ανήκουστο να καίγεται υπερενόβιος ελαιώνας τέτοιας έκτασης και σημασίας που δεν κάηκε ποτέ στο παρελθόν. Ελαιώνας που θα έπρεπε να προστατεύεται με κάθε τρόπο. Όμως, αυτή είναι η εγκληματική πολιτική των κυβερνήσεων που υπηρετούν την κερδοφορία του κεφαλαίου. Στο βωμό των κερδών θυσιάζεται κάθε ουσιαστικό μέτρο πρόληψης των πυρκαγιών με την αναγκαία στελέχωση των υπηρεσιών αλλά και με υποδομές. Αλλά και σε ό,τι αφορά το προϊόν. Τσάμπα την πουλάνε την παραγωγή αγρότες. Τσάμπα την παίρνουν οι μεγαλέμποροι και οι μεγαλοβιομήχανοι και είναι αυτοί που τις περισσότερες φορές κάνουν τις ελληνοποιήσεις, πατώντας και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει τα πάντα στο όνομα της διεθνοποιημένης αγοράς. Με το σχέδιό σας, λοιπόν, για διαχειριστικό φορέα, δεν απαντάτε στις αγωνίες των αγροτών και των κατοίκων. Ούτε καν υπάρχει πρόνοια για την καταβολή αποζημιώσεων και την απαλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, αλλά και των κρατικών ενισχύσεων από τους κάθε λογής κόφτες που πλήττουν, ιδιαίτερα τους μικρούς καλλιεργητές που αναγκάζονται για να ζήσουν να κάνουν και άλλη δουλειά. Ο συγκεκριμένος φορέας δεν απαντάει στα ερωτήματα και αγωνίες στήριξης των ελαιοπαραγωγών. Στόχος σας είναι η συγκέντρωση στους μεγάλους. Γι' αυτό ακόμα και η δακοκτονία είναι πλημελής και έχει απαξιωθεί ο ελαιώνας. Θέλετε να τον αναστήσετε με προδιαγραφές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι μικροκαλλιεργητές. Αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις βάζετε. Τους οδηγείτε να εγκαταλείψουν, να φύγουν και να πουλήσουν όσο τα λιγοστά χωράφια τους. Ουσιαστικά, τα σχέδιά σας διευκολύνουν τη διείσδυση των επιχειρηματικών συμφερόντων και καμιά σχέση δεν έχει με την υποστήριξη μικροκαλλιεργητών που πλήττονται από το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις εξευτελιστικές τιμές και την έλλειψη κρατικής μέρημνας και προστασίας συνολικά της παραγωγής. Η προοπτική για τους παραγωγούς ελιάς και λαδιού της περιοχής περνάει μέσα από την αντιμετώπιση των περιορισμών της κοινής αγροτικής πολιτικής, την κρατική προστασία της τιμής του προϊόντος από τις πιέσεις των μεσαζόντων, τη μείωση του κόστους εφοδίων, της τιμής του ρεύματος, των καυσίμων, του νερού, των λιπασμάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς λέμε ότι πρέπει να στραφεί και ο αγώνας τους και να μην πιστέψουν τις ανέξοδες υποσχέσεις σας. Εξάλλου, φαίνεται καθαρά ότι στηρίζεται επιχειρηματικά συμφέροντα, αφού ουσιαστικά χαρίζονται σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα εκτάσεις και ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς προβλέπεται η παραχώρησή τους έναντι τιμήματος και χωρίς δημοπρασία για 40 χρόνια με δικαίωμα παράτασης άλλα 20, όταν ο ιδιώτης πρόκειται να επενδύσει τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος τα έχει? Λιγοστή. Όχι βέβαια η μικρομεσαία παραγωγή. Αλλά και για τη λίμνη της Κάρλας δεν προβλέπεται καν η ύπαρξη ζώνης προστασίας γύρω από την αποστραγγισμένη λίμνη, πράγμα που θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά το άρθρο ότι η δυνατότητα μπορεί να φτάνει η αποζημίωση του ΕΛΓΑ ως το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας,
απλώς με μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, είναι στα λόγια. Καλλιεργείται αυταπάτες. Γιατί δεν αλλάζει η ουσία του κανονισμού. Δεν αποζημιώνει το 100% της ζημιάς, καθώς οι κόφτες που έχετε ισχύουν κανονικότατα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον κόφτη στο άρθρο 7 του κανονισμού ασφάλισης του φυτικού κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, που εξακολουθεί να ισχύει. Με βάση το συγκεκριμένο άρθρο, από το ποσοστό ζημιάς του πορίσματος του ΕΛΓΑ αφαιρείται το 15% και η συνολική αξία που προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού της ασφαλιζόμενης αξίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,88. Άρα, απέχει παρασάγκας από το 100% της αποζημίωσης. Μην κοροϊδεύετε. Καταψηφίζουμε, λοιπόν, τη μορφή ιδιωτικοποίησης του οργανισμού Ελγοδήμητρα και θεωρούμε ότι ο ερευνητικός, εκπαιδευτικός και ελεκτικός ρόλος του ΕΛΓΑ θα πρέπει να είναι οργανωμένος, έτσι που να υποστηρίζει επιστημονικά τους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση οξυμένων προβλημάτων, όπως την προστασία της παραγωγής, την πρόληψη ασθενειών, την αύξηση της ποσότητας και ποιότητας των παραγωμένων προϊόντων τους, δηλαδή της παραγωγικότητας. Σε μια τέτοια κατεύθυνση θα ενισχύεται η παραγωγή επαρκών, φτηνών, υγιεινών και ασφαλών προϊόντων για την κάλυψη των διατροφικών ανάγκων του λαού. Και παράλληλα, ενίσχυση στο εισόδημα για τους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις παραγωγικές δυνατότητες που διαθέτει η χώρα μας. Ολοκληρώνω με μία τροπολογία που καταθέσαμε. Ζητάμε να πάψετε να ζητάτε να επιστρέψουν ποσά στους εργαζόμενους του Ελγοδήμητρα που δόθηκαν το 2014, αν και έχουν δικαιωθεί δικαστικά, και βέβαια το κόψιμο ήταν απέτηση των μνημονίων, γιατί ήδη οι μισθοί τους έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 30% και ζητάτε μέσα από αυτή την επιστροφή να μειωθούν ακόμα μια φορά σε συνθήκες ακρίβειας, ενεργειακής φτώχειας και ανασφάλειας. Ζητάμε από τους συναδέλφους να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία.